ακριβώς συμβαίνει, γιατί εγώ είπα ότι έχω γίνει δέκτες παραπώνων από, από εκπροσώπους του κλάδου, αλλά μπορείτε να μας πείτε σήμερα με την ειδική αγωγή. Ναι, πρώτον να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε μαζί ένα τόσο σημαντικό θέμα. Τα τελευταία χρόνια του Υπουργείου Υγείας και οι οποίοι έχουν βάλει στόχο τη μείωση της δαπάνης για την ειδική αγωγή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή πλέον η μείωση αγγίζει το 40%. Αν σκεφτούμε ότι το 2015 ο προϋπολογισμός ήταν 106 εκατομμύρια, μάλιστα, ενώ φέτος είναι γύρω στα 65. Έτσι είναι. Πείτε μας όμως τώρα, δεν σας πληρώνει κιόλας ο ΕΟΠΗ, πέρα από την μείωση της δαπάνης. Εμείς ουσιαστικά με τον ΕΟΠΗ δεν έχουμε καμία συναλλαγή. Αλλά ο ΕΟΠΗ πληρώνει τους ασφαλισμένους, πληρώνει τις οικογένειες. Και έρχονται σε εσάς και δίνουν τα χρήματα, έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Άρα ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει τις οικογένειες τους ασφαλισμένους και άρα δεν παίρνετε και στα χρήματά σας από τους ανθρώπους που έρχονται στα εργαστήριά σας. Πόσο καιρό χωρίς χρήματα, δηλαδή ουσιαστικά δεν πληρώνει ο ΕΟΠΗ τους ασφαλισμένους για την ειδική αγωγή. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει τους ασφαλισμένους για την ειδική αγωγή, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να καλύπτουν τα έξοδα. Όχι, βέβαια. Με αποτέλεσμα να σταματάνε τα θεραπευτικά προγράμματα και μιλάμε για θεραπείες. Μιλάμε για περιστατικά τα οποία χρειάζονται καθημερινή θεραπεία. Έτσι είναι, αυτό φωνάζουμε και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβουν. Θα το καταλάβουν, δεν ξέρω αν μέχρι τις εκλογές θα το καταλάβουν. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να πετύχουν όλη αυτή την περικοπή. Ζήτησαν να κάνουμε συμβάσεις, ζήτησαν να πληρωθούμε με κουπόνια. Το τελευταίο πράγμα που κάναν, φτιάξαν έναν καινούριο κανονισμό παροχών υγείας, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, μείωσε δραστικά τις θεραπευτικές πράξεις ανά παιδί. Έτσι. Βγήκαν λοιπόν όλο αυτό, το διαφήμισαν σαν επιτυχία, ότι ήταν αποτέλεσμα κάποιες επιστημονικές επιτροπής. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια επιστημονική επιτροπή μπορεί να μειώνει τόσο πολύ τις θεραπείες, μπορεί να στέλνει παιδιά με σύνδρομο Down κάθε χρόνο να περνάνε καινούργια επιτροπή, παιδιά τα οποία έχουν τύφλωση κάθε 4 μήνες να περνάνε πάλι επιτροπή. Κύριε Ρόγκα, θα σας διακόψω γιατί όντως αυτά μας λέτε είναι πολύ σοβαρά και θα καλώς ήταν να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα θέμα και με άλλους συναδέλφους σας και να το... Γιατί είναι σημαντικό, είναι πρόβλημα. Και να μιλήσουμε και με γονείς. Θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι εκεί στον ΕΟΠΗ, εκεί στο Υπουργείο Υγείας, να ακούσουν τη φωνή αυτών των ανθρώπων και κυρίως να σκεφτούν τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά που χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Ευχαριστούμε πολύ.